εξουσίαν, όλοι έσπραχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρκήτην, όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τη σύ, δόξα τη εσπαγνία σου, δόξα τη ανεφράστο λόγια συγκαταβάσει σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη μας κύριο Αλέξανδρο, θα μεταφέρω τις ευχές του για μια καλή, δημιουργική και ευλογημένη χρονιά. Χρόνια σας πολλά. Καλή διασκέδαση. Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση για την παρουσία όλων μας σήμερα εδώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η παρουσία περισσότερων μελών δεν μας είναι απαραίτητη. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ μας σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Όλοι γνωρίζετε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η περίοδος που διανύουμε, είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Το άσχημο οικονομικό κλίμα, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανυπραξία οδηγούν στο τέλος τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Ο επιχειρηματικός κόσμος διέρχεται καθημερινά από ισχυρές δοκιμασίες επιβίωσης και ήδη βρισκόμαστε στον 8ο χρόνο της κρίσης και συρρήγνωσης των εισοδημάτων μας με τις φορολογικές επιδρομές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις να αυξάνουν συνεχώς, κάτι το οποίο δεν αφήνει ανεπηρέαστη την αγορά και αυτό το βλέπουμε σε καθημερινή βάση με τη μείωση του καθημερινού τζίρου, άρα και του εισοδήματος της επιχειρήσης μας. Ακόμα και στις εορταστικές περιόδους που παραδοσιακά αποτελούν ένεση, δεν φαίνεται να σημειώνεται θετικό πρόσημο στις επιχειρήσεις. Η εμπορική δραστηριότητα με το πέρας του χρόνου πλήττεται άμεσα με την υπερφορολόγηση, τα λουκέτα, τη μείωση της κατανάλωσης, την έλλειψη ρευστότητας, παράγοντες οι οποίοι εξουδενώνουν όλο και πιο πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τοπική πορεία στα καταστήματα αλληλεγγύης οφείλεται στην πληθώρα των φορολογικών υποχρεώσεων που έχουμε να καταδικούν μέχρι το τέλος του έτους. Τελευταία δόση του εισοδήματος, τελευταία δόση ένδυα, πληρωμή τελών κυκλοφορίας, συγκρότηση νοσοκομείας και απολούς και άλλα πολλά. Βλέπουμε ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις πλέον δραστηριοποιούνται όμως με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές πελάτες, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές. Πρέπει όμως και η πολιτεία να αντιληφθεί ότι είμαστε σύμμαχοι στην προσπάθεια για την επιστροφή στην κανονικότητα και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, είστε ο κλάδος εκείνος ο οποίος πραγματικά έχετε τραβήξει τα πάρτινα τα τελευταία 7 χρόνια. Είστε ο κλάδος ο οποίος έχει πληρώσει το τίμημα της οικονομικής κρίσης και συνεχίζει το πληρώνει. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει άμεσα φως στο τούνελ. Πάντως εμείς σαν αρκάδες έχουμε θετικά πλεονεκτήματα. Πρώτον ότι είμαστε ένας λαός που δεν γιοτεύουμε. Και πιστεύω και εσείς το ίδιο αισθάνεστε, οι εμπόροι της Τρίπολης δεν γιοτεύουν. Και το δεύτερο, η Τρίπολη, η Αρκαδία έχει πάντα το εμπορικό δαιμόνιο μέσα της. Βλέπουμε ότι και από αρχαιωτά των χρόνων εδώ στην Αρκαδία τιμούσαν 4 θεούς. Τον Πάντα και τον Απόλλωνα, κατά λίγο της μουσικής προηγουμένως που είπα, την Άρτεμις που ήταν με το κυνήγι και τον Ερμή. Εξού και το σήμα της, του συλλόγου σας, ο Θεός του Εμπορίου. Αυτό δεν είναι τυχαία. Στο DNA μας μέσα είναι καρφωμένο το εμπόριο. Και αυτό συνεχίζει. Και ήταν και πιο παλιά, στα χρόνια της Ιπποκρατίας. Πολλοί αρκάδες έμποροι μεσουράνησαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης τότε. Ο Τσέκερης και άλλοι πολλοί. Αλλά και τώρα βλέπετε στην Αθήνα, η οδός Σταδίου είναι γεμάτη από εμπόρους αρκάδες. Άρα λοιπόν δεν κοτεύουμε. Εκπροσωπώντας τον δήμαρχό μας, τον κύριο Δημήτρη Παμπλή, αλλά και νιώθοντας αρκετά σαν συνάδελφος στην επαγγελματική αγορά, εσείς στον τομέα του εμπορίου, εύχομαι καταρχήν προσωπικά στον καθένα υγεία, οικογενειακή ευτυχία και ας κρατήσουμε όλοι το χαμόγελο και την ελπίδα όσο μπορούμε πιο ψηλά και πιο μεγάλη, γιατί η καιρή πράγματι είναι δύσκολη. Δεν θέλω να παραλάβω, θα πω μόνο ότι ο Δήμος Τρίπολης, όπως πάντα, θα συνεχίσει να είναι δίπλα σας. Θα προσπαθήσει να βοηθήσει και να συνδράμει σε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις
που θα προταθούν και θα επιλεγούν στην κατεύθυνση της τόνωσης της αγοράς, της βελτίωσης του γύρου, της προσέγγισης επισκεπτών.